Γεια yes, σα, παιδιά! Κάνετε ναι, RG εδώ και καλώ ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Career Mode εδώ με Jell 23, επεισόδιο νούμερο 75. Και νομίζω το επεισόδιο που όλοι περιμένατε, το επεισόδιο που ο μεγάλο, ο τεράστιο, ο Mr. 300 εκατομμύρια λίδε Κίλιαν Εμπαπέ, κάνει τον τεπούτο του εδώ στα μπλε, εδώ στην Τσέλσι. Σα έπεισα λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Ε. Ψιλοεπίτηδε το καθυστέρησα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το προηγούμενο επεισόδιο, παιδιά, το σπάσατε. Το διαλύσατε, το ξεφτυλίσατε, το βάλατε κάτω και δεν το αφήσατε να πάρει ανάσταση, Συγχαρητήρια. Μπράβο σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τρελή στήριξη που δείξατε στο επεισόδιο των μεταγραφών. Οπότε με τόσο κόσμο να έχει δει τη μεγάλη μεταγραφή. Ελπίζω τόσο κόσμο τόσος κόσμος να την περιμένει κιόλα. Πηγαίνουμε στο Anfield σήμερα, καθώ η πρώτη αγωνιστική τη Premier League είναι με τη Liverpool. Όπω και πέρυσι, η πρωταθλήτρια Αγγλία Liverpool, να υπενθυμίσω, αντιμετωπίζει την Chelsea. Τέσσερι σεζόν έχουμε κάνει σε αυτό το career mode. Δύο πρωταθλήματα εμεί, δύο πρωταθλήματα και η Λίβερπουλ. Είμαστε με διαφορά οι δύο καλύτερε αγγλικέ ομάδε τα τελευταία χρόνια και εμεί πήγαμε μάλιστα και τι πήραμε έναν εκ των πρωταγωνιστών τη προηγούμενη σεζόν. Αυτό είναι εδώ τον κύριο. Τον Έντζο Φερνάντε. Οι κάμερε εστιάζουν πάνω του και μετά όλο νόημα τον βγάζουν το focus και δείχνουν λίγο πιο πίσω, πίσω τον Milinkovic Σάβιτ, τον άνθρωπο που καλείται να είναι ουσιαστικά ο μεγάλο αντικαταστάτη του. Η Λίβερπουλ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ενισχύθηκε με τον Z... Τζιντσέντσκο το καλοκαίρι. Έχει Γκουεντουζή, έχει Βαλβέρδε, έχει Μιλνικοβιτ Σάβιτ. Είναι δυνατή, τη λείπει ο Έντζο σίγουρα, αλλά δεν είναι και το πιο τραγικό σενάριο. Αυτή είναι η εντεκάδα την οποία παρατάζει η Τσέλση σήμερα στην πρώτη τη αγωνιστική. Μπέλιχαμ Φερνάντε. Έχω βάλει ω δεκάρι τον Ζαο Φίλιξ. Έβαλα στα αριστερά τον Εμποπέ και στο κέντρο τον Εκουκού. Έχω σκοπό τον Εμποπέ να το παίζω striker είναι η αλήθεια, αλλά σήμερα για το πρώτο παιχνίδι ήθελα να δοκιμάσω να δω πώ μπορεί να λειτουργήσει από τα extreme. Όπω και να πάει αυτό το match, λογικά θα τον μετακινήσουμε στη θέση του striker έτσι κι αλλιώ. Οπότε για να πάμε να ξεκινήσουμε εδώ πέρα στο Anfield για να δούμε το μεγάλο τεμπούντο του Εμπαπέ. Το Μόρι επίση. Πολλοί παιχτε κάνουν τεμπούντο σήμερα. Το Μόρι, Εμπαπέ, Enzo Ναι, ε, είναι. Εντάξει, ο Το Μόρι έχει παίξει και στο match με την Liverpool στο Community Chill. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι η Liverpool στο προηγούμενο επεισόδιο, στη... στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του προηγούμενου επεισόδιου, μα νίκησε για το Community Chill. Και αμέσω μετά την ίδια μέρα το απόγευμα πήγαμε και τσαγοράσαμε ένα από του πολύ καλού παίκτη. τον Έντζο πρώτη φάση του match Θα έρθει και από εδώ 10 ο Τζο Κέλλη έχει την απάντηση. Μπαπέ σηκώνει για τον Ντέβι. Ντέβι πιέζει από τον τρένα Αλεξάνδρ Αρνολτ. Τη βάζουμε στην περιοχή για τον Ζάο Φέληξ. Φέληξ ψάχνει τον Μπαπέ. Μπαπέ στον Έντζο. Έντζο από μακριά να δει τον σπρώιν του ομάδα σου, Άλισον. Θα απαντήσει τον Αργεντινό. Βαλβέρδε. Τρέχει ο Μόρι να προλάβει. Το Μόρι προσπαθεί αλλιών. Την προσπάθεια του ήταν δυνατό, αλλά ο Κέλλη με τα κορδάχλα τη διώχνει. Κόρνερ. Ρι Τζέιμ. του Σακά. Επιλέγει να πάει προ τον άξονα για τον Εγκουκού. Εγκουκού ανάμεσα από τον Σλότερμπεργκ. Εγκουκού θα κόψει προ τα μέσα. Έχει χώρο το σουτ με το αριστερό και 1-0 στο 38. Κρίστοφερ Εγκουκού. Τι κι αν ήρθε ο Εμπαπέο τρει συνεχόμενε φορέ. Player of the year εδώ με την Τζέλση. Μα δείχνει γιατί φοράει το 10 στην πλάτη. Πήρε την μπάλα. Φαινόταν ότι θα πάει από τα δεξιά. Έκοψε προ τα μέσα. Ο Σλότερμπεκ τον Δημιουργείται αυτό το κενό. Και ο Κουκού το εκμεταλλεύεται. Για να δούμε τώρα αν στο ημίχρονο. Λίγο πριν το ημίχρονο έχουμε την ευκαιρία για να γκόλο. Ο που τον Εμπαπέ. Κακό το σου του Σακά. Και μετά την επέμβαση του Άλισον, το σκορ θα παραμείνει στο 0-1. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα το δεύτερο μέρο του αγώνα. Η Τσέλση εισέτρε να δούμε αν έχει κάποια φάση. Ζαο κρατάει μπαλά. Τριπλάρει λίγο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Τον αφήνει ελεύθερο ο Άρνολ και ίσω υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει πάρα πολύ χώρο εδώ. Ζαο το σουτ είναι καλό και είναι το 2-0. Κατευθείαν από την έναρξη του δεύτερου μέρου. Ο Ζαο τρίπλαρε. Φαινόταν ότι ήταν άσκοπο. Αλλά αυτό που έκαναν αυτέ οι τρίπλε ήταν ότι χαλάρωσαν λίγο την άμυνα και του δώσαν πάρα πολύ χώρο. Ο Φέλιξ το δοκιμάζει από μακριά και θα γράψει το δεύτερο γκολ τη Chelsea. Το Άνφιλ ήταν για χρόνια το εξοχικό μα πέρυσι. Δεν τα καταφέραμε σε αυτό το γήπεδο. Δεν ήταν τυχαίο ότι η Λίβερπουλ βγήκε πρωταθλήτρια πέρυσι. Αλλά φέτο ερχόμαστε να ξαναμπούμε στην κανονική ροή των πραγμάτων με τον Εμπαπέ να βγαίνει τα τέτ. Εμπαπέ, Εμπαπέ! Ο Άλισον θα το βγάλει. Απίστευτη ευκαιρία που δεν έπρεπε να χάσει το κύλα, Εμπαπέ. Θα ήταν πολύ ωραίο να κάνει το τεπούτο του στο στο Stanford Bridge, αλλά δεν πειράζει που το κάνει στο Anfield. Το θέμα είναι να σκοράρει κιόλα. Για να δούμε τώρα ο Μπέλιχαμ, ο οποίο πήρε την μπαλά από εδώ και είναι το 3-0, να ανατζούν Μπέλιχαμ 68. Είναι πολύ πιθανό να πέσει πραγματικότητα στη Liverpool. Ο Μπέλιχαμ εδώ, όμω, είναι στη Chelsea. Και με αυτό το πολύ ωραίο goal θα κάνει το 3-0. Βγαίνει τα δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Η Chelsea βάζει τριάρα στη Liverpool και η νέα εποχή ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά σήμερα. Το Μόρι δεν θα βγάλει το Tacklin εδώ. Βάλει πάλι κατ' το δία. Πισώσει πάνω στην γραμμή για τον Δεκατελέρε. Βγαίνει ο Κέλλη και θα σώσει την κατάσταση. Ο Ρίτζι Τζέιμ διώχνει προ τα μέσα. Και να του Μαντζέλη βγάλει μια επίθεση εδώ πέρα με τον Ζαοφέλιξ. Ζαοφέλιξ ανεβαίνει. Κάνει την κίνηση ο Εμπαπέ. Αλλά νομίζω είναι ο Σάιντ εδώ. Ο Γάλλο ναι. Δεν θα προλάβει ο Ζαοφέλιξ να βγάλει την πάσα. Δεκατελέρε. Δεκατελέρε για τον Δεστ. Δεστ έχει βρει το Λουιδία και η Λίβερπουλ στο 87 θα μειώσει. Μικρή σημασία σε αυτό το γκολ. Δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα στη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, αλλά φτάνουμε προ το τέλο. Το Anfield βλέπει την πρωταθλήτρια Αγγλίας αυτή τη στιγμή να διαλύεται από την Τζέλσι μέσα στο γηπεδό τη και έρχεται να βάλει ένα γκολ τη τιμή ο Λουί Δία. Για να δούμε τώρα στι καθυστερήσει. σω η τελευταία ευκαιρία του Μπαπέ να σκοράρει στο τεμπούτο του Έντζο. Έντζο πάνω στον Άλισον. Παραλίγο Έντζο να σκοράρει στην πρώην έδρα του. Στην επαναφορά ο Ζωαφέλη θα τελειώσει. Κόρνερ και ολυτικά στι τελευταίε ανάσε που θα έχουμε σε, αυτή τις, σε αυτές τι καθυστερήσει. Ντέιβι για τον Εμπαπέ. Εμπαπέ κερδίζει την κεφαλιά. Στο Ζάο Φέληξ. Το μάτσο έχει τελειώσει. Για να δούμε όμω αν υπάρχει ακόμα ένα γκολ. Ρίτ Τζέιμ είναι μέσα στην περιοχή. Εμπαπέ. Εμπαπέ γυρνάει. Σουτάρι, κοντράρει, Ξανά το σουτ και το 4-1. Στο 95 πλέον. <Το -3> Χρειάστηκε παραπάνω ώρα από ό,τι χρειαζόταν. Χρειάστηκε πολύ παραπάνω από 90 λεπτά. Αλλά να το. Κίλιαν η Τζέλση. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Εμπαπέ. Σκοράρι και γράφει το 4-1 μέσα στο Anfield. Κοιτάξτε εδώ η κόντρα από το κόψιμο του Σλότερμπεργκ. Στη συνέχεια όμω η μπάλα βρίσκει ωραία το πλασέ του Νάτο. Καταφέρνει και βρίσκει άμεσα την ισορροπία του. Εμπαπέ είναι αυτό κυρίε και κύριοι. Και το σκορ θα γράψει 4-1 με το σίγμα τη Λίξ να ακούγεται στο Anfield που έχει αρχίσει εδώ και ώρα να αδειάζει. Η Τσέλσι θα αλώσει το Λίβερπουλ. Θα κάνει αυτό που κάναμε τόσε σεζόν. Και θα ξεκινήσουμε τη, ε, τη χρονιά μα ακριβώ όπω θέλαμε. Ακριβώ με το Ρυθμό και το στυλ που θέλαμε, δείχνοντα ότι αυτή η Chelsea που στείνουμε φέτο πηγαίνει για να διαλύσει κόσμο, πηγαίνει για να είναι ορισμό τη λέξη dominant. Ένα γκολ λοιπόν για τον Εποπέ, και έτσι πολύ χαρούμενοι γράφουμε το 4-1. Τώρα μετά το match με τη Liverpool, μα έρχεται μια πρόταση για τον Ιωσήφα Μου ο οποίο είναι 21 στο παιχνίδι. 20... 5-24 θα ήταν στην πραγματικότητα. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Είναι από την Αταλάντα, τη οποία τη ζητάμε γύρω στα 60 εκατομμύρια. Επιμένει να μην τα δώσει τα 60 εκατομμύρια, οπότε δεν θα βγει αυτή η μεταγραφή. Γιατί η Αταλάντα απλά δεν δίνει 60 εκατομμύρια με τίποτα. Δεν ήταν ένα παίκτη που έλεγα, ξέρει τι θα φύγει. Αλλά νομίζω ότι έχει έρθει ο καιρό, έχει έρθει το πληρώμα του χρόνου. Δυστυχώ δεν ανέβηκε τόσο πολλά overall, ώστε να να μείνει ρε παιδί μου στην ομάδα ο Μουκοκό, να είναι αυτό το, το βασικό κομμάτι τη επίθεσή μα. Και θεωρώ ότι είναι σε μια φάση πλέον που ειδικά με εμά να έχουμε κάποιου έξτρα επιθετικού που θέλουμε να βάλουμε στο rotation. Άμα έρθει μια καλή πρόταση από μια καλή ομάδα, ίσω τον αφήσω να φύγει για το καλό τη καριέρα του. Οπότε, με την νίκη μα με τη Liverpool, νομίζω βρήκαμε το κλασικό σύστημα που θέλω να παίξουμε και αυτό είναι ένα πολύ τυπικό 4-2-1-3. Οπότε θα πάμε να φτιάξουμε μια καινούργια τακτική σε αυτό. Είδατε τα tactics. Στα distractions δεν θα έχω πολλά πράγματα. Θα βάλω τον center forward να είναι getting behind. Θα αφήσω τα left backs και right backs, James και Davis, να ανεβαίνουν κανονικότατα. Θα του βάλω απλά overlap. Θα βάλω τον Enzo να μένει πιο πίσω και να ανεβαίνει λίγο, να μένει στην άκρη τη περιοχή για σέντρε κτλ. Και, τα και θα αφήσω σχεδόν όλα τα άλλα στο balanced. Δηλαδή, δεν θα, δε θα πειράξω μπέλικαμ, δεν θα πειράξω Ενκουκού, ούτε του Εκστρέμ, μόνο εμπαπέ, Ένζο και να βάλουμε overlap ε, τα ραντ των fullbacks. Πάμε λοιπόν τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματο, όπου είναι με την νεοφώτη στη Βίγκαν εκτό. Blackburn, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε η Βίγκαν. Εκτό ε, έδρα το σημερινό δεύτερο ματ. Ο Ντέβι θα απειλήσει νωρί, αλλά Τζόνσον θα το βγάλει. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα μα δώσει την ευκαιρία να κάνουμε έτσι πρόβα dominance και ο Εμπαπέ θα ανοίξει το σκορ. Δεύτερο γκολ του Εμπαπέ. Δεύτερο παιχνίδι του Γάλλου και το δεύτερο εκτό έδρα. Περιμένει καιρό το Σαφόρ για να του συστηθεί ο Κίλιαν Εμπαπέ. Η μπάλα από τον Εκουκού και με ένα σιρτό σουτ. Θα νικήσει τον Τζόνσον. Φτάνει ήδη τα δύο γκολ στο πρωτάθλημα σε δύο αγωνιστικέ. Δεν ήταν, ήταν εύκολη υπόθεση αυτό το τέρμα για τον Mbappé, Αλλά αυτό που έλεγα είναι ότι το σημερινό παιχνίδι θα είναι πρόβα dominance που λέμε. Δηλαδή είναι η Blackburn. Ερχόμαστε μετά από μια δυνατή νίκη με τη Liverpool. Δεν δέχομαι τίποτα λιγότερο από κάποια διάλυση τη Blackburn. Πρέπει να του διαλύσουμε, πρέπει να παίξουμε μπαλάρα. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν αφήσαμε την ομάδα να πάρει ανάσε. Γιατί αυτή είναι η τσέλση που θέλουμε, ειδικά απέναντι σε τέτοιου αντιπάλου. Δεν τυχεί ότι Παρότι πέσουμε με την Blackburn, έβαλα full δυνατή ομάδα μέσα. Θέλω να πάμε για να του διαλύσουμε. Και με το πρώτο γκολ του Davis αυτή τη σεζόν, η Chelsea θα γράψει το 2-0. Εγκουκού τώρα κλέβει. Δεν ξέρω γιατί φλιαρούν οι αμυντικοί τη Blackburn έτσι. Εγκουκού κρατάει και δίνει το πάρε πάρευάλ στον εμπαπέο ο οποίο μπαίνει με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Και είναι το 3-0. Θα μπορούσε εύκολα να το τελειώσει ο Ενκουκού. σω με κατηγορήσετε ότι φιντάρω τον Εμπαπέ. Αλλά να σα πω κάτι: 300 εκατομμύρια μου κόστησε. Θα τον φιντάρω στο θέλω. Κίλεν Εμπαπέ θα γράψει το 3-0. Δεύτερο προσωπικό του τέρμα μετά την αλτουριστική ασίστη του Ενκουκού. Τώρα περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όπου ο Μπέλιγκαμ έχει την μπάλα. Θα την γυρίσει προ το δεξί του πόδι και θα εκτελέσει τον Τζόνστον. Και ο Bellingham φτάνει τα δύο γκολ στο πρωτάθλημα. Ξεκινάει πολύ ζεστό ο Άγγλο Χαφ. Και η προηγείται με 4 στη μία ώρα Για να δούμε τώρα ακόμα μια φάση με τον Εγκουκού. Να έχει τον Εμπαπέ για στίγμα, δεν ανεβαίνει κανεί άλλο. Εγκουκού πάει μόνο του. Πάει μόνο του και κρατάει μπάλα. Έχει πολύ χώρο, θα το δοκιμάσει και εννοείται θα το σκοράρει. Πρώτη πεντάρα τη σεζόν είναι γεγονό. Α τον Κρίστοφερ. Σε ψηλοδύσκολη γωνία, αλλά ένα ατομικό γκολ που το έχτισε πάρα πολύ όμορφα και θα νικήσει τον Τζόνσον. Και αυτό σκοράρει σε ακόμα ένα παιχνίδι. Και πώ τον επιβαβεύουμε, με αλλαγή. Κατεστίαν λοιπόν αλλαγή, γιατί έχει ψηλοκουραστεί ο Κουκού και το επόμενο μάτι είναι με τη United. Θα μπει ο Μούντρικ και θα μπει και ο, ο ντένις. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει εδώ ο Μούντρικ. Μόλι πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, θα δώσει για τον Ρι Τζέιμς. Λόγκαν Ντένι, τριπλάρι, πατάει, εκτελεί με το αριστερό κολάρα. 6-0. Λόγκαν Τέινις και αυτός κόστησε πάρα πολλά λεφτά. 90 εκατομμύρια συν τον Ρούντιγκερ έπρεπε να δώσουμε στην Ντόρμουντ για να τον φέρουμε στο Λονδίνο. Ένα παίκτη που πήρε το Champions League πέρυσι με την Πορούσια Ντόρμουντ. Ήταν ο καλύτερο παίκτη του Champions League, ήταν ο καλύτερο παίκτη τη Bundesliga και ένα από τους του καλύτερου παίκτε του Μουντιάλ με την Εθνική Βελγίου. Τον αποκτήσαμε. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να βρει χώρο να κάνει τη διαφορά στη βασική Εντεκάδα, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για το καλύτερο impact sap όλου του, του κόσμου αυτή τη στιγμή. Και ο ο Ντένι μπαίνει και δείχνει γιατί ακόμα και impact sub να είναι, θα είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του. Στη συνέχεια ο Εμπαπέ ζηλεύει και βάζει και αυτό σε ένα εξίσου ωραίο γκολ με ένα πολύ ωραίο πλασέ με το αριστερό ψηλό. Κρεμάει εδώ τον Τζόντστον, το, το πανηγυρίζει μαζί με τον Dennis. Και συνεχίζοντα αυτό που κάναμε με τον Ενκούκου, με το που σκοράρει ο Εμπαπέ, και κάνει και το πρώτο του hat να πούμε εδώ πέρα. Τον κάνουμε, λέει, και βάζουμε τον Καστίγιο. Δυστυχώ ο Καστίγιο δεν θα προλάβει να βάλει την. Ε, το δαχτυλικό των τύπο που μας αυτό το παιχνίδι γιατί το match θα λήξει με συνολικό score 7-0 με τον Gillian Mbappé να παίρνει την χρυσή. Τη χρυσή μπάλα, πήγα να πω. Να παίρνει την μπάλα του match. Η χρυσή μπάλα θα την πάρει. Κάποια στιγμή είμαι αρκετά σίγουρο γι' αυτό, αλλά να παίρνει το match ball. Εδώ έχουμε κάποιε προτάσει δανεισμού για τον Σουκουμέκα και για τον Veil, τι οποίε σκεφτόμαστε και λογικά θα τι δεχτούμε. Και έχουμε και έναν παίχτη, τον οποίο το σκέφτομαι για μία ακόμα μεταγραφή στο σημερινό επεισόδιο, ο οποίο είναι η βραχή μα Άμα πουλήσουμε τελικά τον Μου θα κινηθούμε και, και κάποιο striker. Λογικά να πω εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι με τον Έντζο ε, να μπαίνει πλέον και τον Ράι να γυρνάει λίγο πιο πάγκο και τον ε, Ζακαριάν να έχει φύγει από την ομάδα, ίσως χρειαζόμαστε, δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητη ανάγκη. Αλλά για το καλό του βάθου του ρόστερ, μπορεί να χρειαζόμαστε ακόμα ένα πιο δυνατό αμυντικό χάφο. Οπότε βάζω στη λίστα τον Ιμπραχήμα μα το οποίο το σκέφτομαι και τον έχει σκεφτεί και στην πραγματικότητα η Chelsea και προ το τέλο του επεισοδίου θα ξαναγυρίσουμε σε αυτόν μπάσκετ τον αγοράσουμε. Πάμε όμω τώρα για τον τρίτο και τελευταίο μα του σημερινού επεισοδίου, καθώ ανανεώσαμε και το συμβόλαιο του Ζαου Φέλιξ, ο οποίο έχει πρόβλημα με το μισθό του. Ένα χρόνο ανανέωση του ανεβάσαμε και λίγο τον μισθό. Αλλά τώρα πάμε στο Stanford Bridge, όπου είναι η στιγμή που ο Κίλα Νεμπαπέ θα συστηθεί στο κοινό τη uh, Chelsea με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φορώντα τα μπλε Παίζοντα στην έδρα μα, δεν είναι απλά η πρώτη εντό έδρα εμφάνιση του Kylian Mbappé. Είναι και η πρώτη εμφάνιση που φοράει την παραδοσιακή μπλε φανελά τη Chelsea. Τον έχουμε δει να σκοράρει και με τι δύο άλλε εμφανίσει. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να προβάρει τα μπλε. Παίζουμε εναντίον τη Manchester United, η οποία έχει γίνει οριακά. Τι να πω, το, το retirement home τη Chelsea. Παίζουν πολύ πρώην παίχτε μα εκεί. Τώρα είδατε τον Havertz ε... και τον ε... Καντέ. Εντάξει, ο Havertz είναι ακριβώ retirement, ο οποίο παίρνει για κίτρινη κάρτα πολύ νωρί και εδώ κερδίζουμε ένα φάουλ στην περιοχή. Στα όρια τη περιοχή. Εγκοκού για τον Έντζο. Έντζο με το εξωτερικό. Έντζο τι έβαλε, θέ μου. 1-0 στην Τζέλση. Από το τέταρτο λεπτό, Έντζο Φερνάντε κοράρει το πρώτο του γκολ. Ο Ντέκλαντ Ράι είναι πόσε τρει σεζόν εδώ πέρα, δύο σεζόν και δεν έχει βάλει ακόμα. <laughs> δεν έχει βάλει ακόμα επίσημο τέρμα. <laughs> και κοιτάξτε ο Έντζο. Κατευθείαν. Με ένα υπέροχο σουτ με το εξωτερικό μα δίνει γιατί τον αγοράσαμε. Έχουμε εστιάσει πολύ στο Λόγκαν στον Εμπαπέ ίσω και στο Τομόρι περισσότερο. Και ο Ένζο θέλει να μα θυμίσει ότι παιδιά με πήρατε και εμένα φέτο. Γκολάρα από τον Ένζο Φερνάντε. Ενώ ο Χάβερτ κοιτάει. Το Μόρι εδώ θα κόψει πολύ ωραία τον James, Κόξου. Τζέιμ στον Σακά. Και τον Μπέλιχαμ. Μπέλιχαμ πατάει για τον Ένζο. Έχει βάλει ήδη ένα. Ήδη ένα πάει για δεύτερο. Ο θα απαντήσει. Θα αυτό το σου του Αργεντίνου. Μπέλιχαμ θα χάσει από τον Στρουικ. Για τον Κάι Χαβέρτς. Χαβέρτ, ωραία, η πάσα για τον Μπόρνα Σόζα. Συνεργάζονται εξαιρετικά και ο Γερμανό. Ένα γήπεδο που ξέρει πολύ καλά. Βγάζει μια μαγική παλιά για τον Ζανιόλο. Ζανιόλο παίρνει από τον Κέλλη. Ζανιόλο το σουτ, το rebound. Και είναι το 1-1. Ο Χαβέρτ δεν παίρνει την assist. Ήταν φανταστική βάτα στην παλιά του Χαβέρτ. Και αυτό έχει πολλά να αποδείξει. Γιατί δεν είναι ότι έφυγε με την τέλησή του. Τον ψιλοδιώξαμε. Τον βάλαμε transfer Του είπαμε, Κάι, σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε. Είσαι θρύλο μα, έχει κερδίσει ένα τσουλού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε τον Εμπαπέ και για να έρθει ο Εμπαπέ κάποιο πρέπει να κάνει χώρο και θα είσαι εσύ. Οπότε ο Χαβέρτ θέλει να δείξει ότι λάθο κάναμε με τον πουλήσαμε και όχι απλά βγάζει μια παραλίγο μαγική assist. Σκοράρει και όλο αυτό θα το κόψω τον πανηγυρισμό γιατί δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα θα πανηγύριζε ο Κάι σε αυτή την κατάσταση. 2 2-1 λοιπόν για την United η οποία κάνει την ανατροπή και ξαφνικά η Chelsea βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Και είμαστε τώρα στι τελευταίε στιγμέ του δεύτερου ημιχρόνου όπου ο Εμπαπέ θα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Σκοράρει και συστήνεται στο σκηνό του στο κοινό του Stanford Bridge. 2-2 μετά την ασίστη του Ενκούνκου. Το μπλε του πάει, το 7 του πάει, το Stanford Bridge του πάει. Μπέλιχαμ, Ενκουκού, υπέροχο τριγωνάκι από την Τζέλση. Μαγική μπαλιά. Και ο κύριο Εμπαπέ θα γράψει το 2-2. Αλλαγή τώρα. Θα βγει ο Ενκουκού, θα μπει ο Λόγκαν Ντένι. Λίγο μένει σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε αν η Τζέλση μπορεί να κλέψει μια νίκη. Εμπαπέ, ο Ντένι. Ντένι πάει προ τα μέσα. Ο Βιντάλ θα κλέψει και εδώ ο Σάντσο. Σάντσο για το Χαβέρτ. Έντζο, κοιτάξτε πόσο όμορφα έχει γυρίσει για να κλέψει. Η Τσέλση το παλεύει. Μπέλιγχαμ για το Σακά. Εμπαπέ. Το ψάχνει ο έχει πατήσει περιοχή. Πίσω τώρα στον Έντζο παρέχει στήριγμα. Μπέλιγχαμ. Πάλι για τον Έντζο. Έντζο, πάλι για τον Μπέλιγχαμ. Η Τσέλση στα όρια τη μεγάλη περιοχή εδώ στρουί. Θα κλέψει, αλλά η φάση δεν έχει τελειώσει. Έντζο. Έντζο πήγε να βγάλει μια καλή παλιά και το Ζαοφέλιξ. Ζαοφέλιξ, Ζαοφέλιξ, αλλά θα βγει και θα μαζέψει δύο λεπτά καθυστερήσεων. Αυτή ήταν η καθοριστική φάση για την Τζέλση. να δούμε τώρα να το κάνει. Ντένις, Ντένις φλιαρεί λίγο, Καντέ θα κλέψει μπάλα στο Σάντσο και νομίζω ότι κάπου εδώ θα ακουστεί και το σύρκωμα της λήξης 2-2. Η πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός και έρχεται μέσα στο Σάνφορ Bridge, Έρχεται με τον Εμπαπέ να παίζει και να σκοράρει. Κάι Χαβέρτς έρχεται να μας τυχιώσει. Είναι ίσως ο βασικότερος λόγος όπου η United κατάφερε να αποσπάσει αυτή την ισοπαλία. Δεν είναι ιδανικό σενάριο να έχουμε τόσο νωρί ε... βαθμών, αλλά δεν είναι ιδανικό σενάριο να έχουμε και τόσο νωρί δύο τόσο μεγάλα ντέρμπι τι να πω, το καταπίνουμε, συνεχίζουμε και προσπαθήσουμε, προσπαθούμε να χτίσουμε σε αυτό που φτιάξαμε στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. 2-2 ε, δεν είναι τραγικό σκορ και με το που τελειώνει το παιχνίδι κιόλα η United έρχεται να, για το Μουκοκό, μα δίνει αυτά που ζητάμε. Οπότε, ακόμα μια μεταγραφή τη Chelsea United έχει γίνει βαρετό αυτό το career mode. Αλλά είναι πραγματικότητα ο Ιωσούφα Μουκοκό για 60 εκατομμύρια λίρε αποχωρεί. Δεν ξέρω αν πιστεύει ότι θα παίζει πιο πολύ στη United όταν είδε τον Ζανιόλο striker να κάνει παπάδε. Αλλά θα το κάνει ο Μογκοκό. Θα πάει στο Μάντζεστερ για 60 εκατομμύρια και η Chelsea πλέον είναι χωρί ε, ακόμα έναν striker. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λίγο αυτή τη θέση στο μεταγραφικό παράθυρο. Πάντω, εδώ πέρα, είχα πει τον Τανπρίζε πολύ ψηλό να τον πουλήσω. Αλλά ήρθε η Real Sociedad, η οποία είναι μια ομάδα που έχει φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον project σε αυτό το career. Και νομίζω ότι όσοι παίζουμε career mode υπάρχει σχεδόν πάντα μια άκυρη ομάδα από κάποιο άλλο πρωτάθλημα, την οποία τη βλέπουμε κάθε καλοκαίρι να κάνει πολύ καλέ μεταγραφέ και ξαφνικά να έχει πολλά λεφτά. Σε αυτό το career αυτή είναι η Real Sociedad. Και τι έχουμε δώσει το Μαντουέ και δεν θα με χάλαγε να τι δίναμε και τον Νταμφρή. Δηλαδή είναι 30 χρονών, ο Γουόλι, το ταλέντο τη Ακαδημία μα είναι έτοιμο να πάρει τη θέση του αναπληρωματικού δεξιμπακ. Παρ' όλα αυτά, παρότι μίλησα με την, με την Sociedad, παρότι είχα σκοπό να του τον δώσω, δεν μου έδιναν με τίποτα τα λεφτά που ζήταγα. Οπότε δυστυχώ δεν θα γίνει μεταγραφή. Άρα ο Νταμφρή μένει. Επίση είδατε ότι πήραμε τελικά τον Ιμπραχή Σανκαρέ. και τώρα ήρθε η στιγμή που θα κινηθούμε για τον δεύτερο striker Γκέλχαρτ και Μάρκο ήταν τα φαβορή. Του Ράμ και οι δύο παίκτη τη Κόφενχάιμ, οι δύο επιθετικοί τη Κόφενχάιμ. Θεώρησε ότι ο Γκέλχαρτ είναι αρκετά νέο και αρκετά καλό για να τον πάρω. Δηλαδή, άμα ήταν να πάρω τον Γκέλχαρτ, α κράταγα τον κοκό α πούμε. Οπότε θα τον αφήσω τον Γκέλχαρτ να συνεχίσει να κάνει παπάδε στην Γερμανία και θα πάω να προσφέρω στον Μάρκο του Ράμ ένα τελευταίο πολύ καλό συμβόλαιο στην καριέρα του. Δεν είναι πολύ δυνατό, είναι 82 overall. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε κάνει scout, δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτόν, οπότε σίγουρα κάναμε τρελό overpay. Δηλαδή, δώσαμε 40, θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να τον πάρουμε και με 30 ίσω και με λιγότερα. Δώσαμε και πολύ μεγάλο μισθό, αλλά ο Μάρκο του Ράμ είναι τη. Τη Chelsea πλέον, δεύτερη μεταγραφή για σήμερα, δεν ξέρω αν θα είναι και τελευταία, γιατί χρειαζόμαστε και έναν τρίτο τερματοφύλακα. Έχουμε τον ε, Τζο Σκέλι, έχουμε τον ε, Κουν, αλλά δεν έχουμε τρίτο τερματοφύλακα. Όλοι μα ε, οι τερματοφύλακε οι υπόλοιποι είναι ιδανικοί. Οπότε θέλω απλά έναν μεγάλο σε ηλικία, όχι πολύ μεγάλο overall. Και πάω για έναν τερματοφύλακα που έχει περάσει από την Chelsea, τον Matt Turner. Τον είχαμε πάρει σε κάποια σεζόν, δεν θυμάμαι σε ποια νομίζω, στην προ-προηγούμενη. Και τα βρίσκουμε με την Athletic ε, Bill αλλά για κάποιο λόγο δεν τα βρήκαμε με τον ίδιο. Του φάνηκε εξευτελιστικό ο μισό που του προσφέραμε άσχετα ότι του προσφέρα μεγαλύτερο μισθό από ό,τι του προσέφερε από τι είχε ήδη στην Ατλαντικό Μπιλμπάο. Άρα η μεταγραφή δεν θα βγει και πάμε για έναν άλλο τερματοφύλακα. Εντάξει, δεν μα πολύ νοιάζει αυτή η θέση, δεν είναι ότι θα παίξει καθόλου, αλλά πάμε για τον Γύρι Παυλέγκα, 78 overall, ε, πάρα πολύ ψηλό. Νομίζω η τίμια, ακριβώ η πιο τίμια λύση που μπορεί να βρει για μια η τρίτη του τερματοφύλακα τον φέρνουμε στη Τζέλση. Άρα γίνεται η τρίτη μεταγραφή μετά τον Εσανγκαρέ και τον Ντουράμ που κάνουμε σήμερα και νομίζω ότι έτσι θα λήξουμε τι μεταγραφέ μα. Πηγαίνουμε λοιπόν πριν κλείσουμε το επεισόδιο να δούμε τι πολύ μεγάλε μεταγραφέ που έχουν γίνει φέτο σε αυτό το career. Ο Κούνια πηγαίνει στην Πολώνια με 80 εκατομμύρια, ok. Αντεγέμι στην Ατλέτικό. Η Manchester City παίρνει τον Γκέφρεν Ντουράμ από τη Γούλφ. Ο Ρόντρι φεύγει και πηγαίνει στη Λυψία στα 30 του. Ο Γκάβι στην Bayern, ok πολύ καιρό κράτησε αυτό το παραμύθι του Γκάβη στη Νιουκάσσελ. Στο χάνει τον νέο ο Γιαρσάμπαλ, ο Μπούσιο στην Άουξμπουργκ για πολλά λεφτά. Οκ. Okay. Ιζακ στη Λίτζ. Εντάξει, αυτό έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Μαρκίνιο στην Παρσελώνα, ο Ράμο στη Ρώμα. Βελάσκο φεύγει, πάει στη Φούλα, Μέχρι έρχεται στη λίγο Βελάσκο. Ουγγάρντε, τα λεντάρα Ουγγάρντε στη Στάντερ Ρέμ. Ε, Μπισούμα φεύγει, μα ραουεί στη Χόφενχάιμ, ο Τσέρκι πάει στη Μίλαν, μου κοκκώ στη United, το βλέπετε εδώ πέρα. Κι άλλο Σέντερφορ πήρε Ρώμα, το Σαντσέ, το Καρβάλιο στην Brighton, ο Νούσα στη Βεγιαρεάλ. Πολλέ μεταγραφέ, παιδιά. Ο Χιμένεθ στη Λίβερπουλ για αλλαγή του Ντεκατελέρε, ο Σαλισσού στη Λιψία και ο Σιμών στη Μονακό και η μαζική έξοδο από τη Γούλ. Ο Λίντστρουμ πηγαίνει στα Ντρενέ, η οποία συνεχίζει και αυτή να ενισχύεται πάρα πολύ. Τρουφέ στη Νη. Ο Ντούρο στη Βόλσπουργκ, ε, Μερίνο κινήσει στη Νιουκάσσελ, στη Σοσιαδά το έχουμε πει αυτό. Ο Γκουέι στην Παρή, Τζόουν στην Ατλέτικο. Και εντάξει, νομίζω ότι έγιναν τρελέ μεταγραφέ φέτο. Έγινε ένα ε, χαμούλη και κάπω έτσι θα ολοκληρωθεί το Deadline Day, παιδιά. Εδώ σα δείχνω και τα δύο αποτελέσματα που είχαμε για τα European Qualifiers με την Εθνική Αγγλία. Που εντάξει, δεν μα πολύ μοιάζουν κιόλα. Είμαστε πρωτοθλητέ κόσμου, μόνο αυτό μα ενδιαφέρει. Και πάμε πριν κλείσουμε να δούμε μία συνολικά τι μεταγραφέ τη ομάδα μα. Βλέπετε ποιοι έφυγαν. Χίγκαπη, Καϊσέδο, Ζακάρη αποτελούν παρελθόν, αλλά Φερνάντε, Εμπαπέ ήρθαν. Χάβερτ για 230 εκατομμύρια έφυγε και αυτό. Δεν είναι ιδανικό στην Everton τελικά. Τσουκουμέκα στη Λοριέν, 60 εκατομμύρια United πήρε το Μοκοκό Δώσαμε 62 εμεί για το Σανγκαρέ. Πήραμε τον Παυλένκα και πήραμε και τον ε, Τουραμ. Και αυτέ εδώ οι τρει μεταγραφέ, σαν σύνολο, νομίζω ότι είναι οι τρει top μεταγραφέ που έγιναν αυτό το καλοκαίρι γενικά. Και οι τρει περιέχουν την Τζέλση μέσα. Έντζο και Μπαπέ φορούν τα μπλε με 112 ο Έντζο και με 300 ο Μπαπέ. Και η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου έγινε και αυτή αυτό το καλοκαίρι. Και είναι η μεταγραφή του Κάι Χαβέρτ από την Τζέλση στη Manchester United για 230 εκατομμύρια. Του δώσαμε έναν απίστευτο παίχτη, 93-94 overall πάει ο Χαβέρτ. Του Καντέιπα, δεν ξέρω. Του Κάι Χαβέρτ, τέλο πάντων. 93-94 overall πάει ο Κάι Χαβέρτ. Τεράστια μεταγραφή για τη United, του ενισχύσαμε πάρα πολύ. Αλλά δεν μα πολύ νοιάζει γιατί έχουμε τον Mbappé. Αν ερχόταν πρόταση από Ρεάλι από Μπάγκερ, θα τον έστελνα εκεί. Αλλά η United έκανε την πρόταση, παιδιά. Ήταν προ το τέλο τη μεταγραφική περίοδου. Δεν ήθελα να έχω το άγχο του να μείνω με Mbappé και Κάι. Και να πρέπει να έχω κάποιον παίχτη 96-94 overall να τον έχω στον μπάγκο. Οπότε απλά τον πούλησα στη United, ελπίζω να καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν, παιδιά από μένα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι που έχετε δείξει σε αυτή τη σειρά τελευταία. Σπάστε το like, τη πίσω στο subscribe, μην ξεχάσετε να πατήσετε όλα τα links στην περιγραφή για να γίνετε μέρο τη ε, παρέας παρέα μα εκεί στο Discord και να ακολουθήσετε και όλα τα social του καναλιού για να στηρίξετε όπου μπορείτε. On the road του 1500 subs, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο 1500. Οπότε σπάστε λίγο παραπάνω από το like σπάστε και το subscribe σήμερα. Γιατί πρέπει να πάμε σε αυτό το 1500. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τη στήριξη. Ευχαριστώ πραγματικά για όλη την υποστήριξη που έχετε δείξει τελευταία. Και ναι, αυτά από μένα. Η Chelsea με τον Εβαπέ ελπίζουμε να είναι ασταμάτητη. Και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όπω πάντα, τι άλλο. Γεια σας.